μια σημαντική νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο του Παναθηναϊκού, που πόσο θεωρεί ότι αυτό το 3-0 το σημερινό μπορεί να μετρήσει ενώπιση του αγώνα τη Τετάρτη και του Πέμπτη. Πράγματι είναι μια νίκη η οποία κυρίως σε ψυχολογία θα μας δώσει πολλή ψυχολογία ενώπιση της συνέχειας. Σίγουρα θα έχουμε δύο παιχνίδια για το κύπελλο και άλλα δύο για το play-off με αυτή την ομάδα. Συνεπώς είναι μια απόδειξη πρώτα στον εαυτό μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και σίγουρα να πάρουμε ψυχολογία για τα παιχνίδια τα υπόλοιπα. Ένα ακόμη γκολ νωρίς στο παιχνίδι άνοιξε το σκορ. Νιώθει καλά, νιώθει έτοιμος για τα παιχνίδια. Στα τελευταία παιχνίδια γενικά προσπαθούσα να πετύχω ένα γκολ. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μου αυτό, ότι δεν σταματούσα να προσπαθώ ποτέ σε οτιδήποτε. Και είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθε σήμερα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σημαντικό. Από εκεί και πέρα, από τότε που ήρθα, προσπαθούμε και έχει βελτιωθεί πολύ αυτή η διάθεση με τον προπονητή για να καλύψω όποιες τακτικές μου ατασταλίες στο αμυντικό κομμάτι και πιστεύω ότι πλέον όσο βοηθάω επιθετικά μπορώ και το κάνω και στο αμυντικό κομμάτι και αυτό βοηθάει γενικότερα και την ομάδα. Το παιχνίδι αυτή ήταν μια νίκη ψυχολογίας. Αναφορικά με το κομμάτι της διαχείρισης του παιχνιδιού της Τετάρτης, πώς το προσεγγίζουν και το μάτι που έχουν απέναντι τους όλων αυτών που παίζει το Παναθηναϊκό. Αν δεν κάνω λάθος, και εμείς αγωνιστήκαμε με αρκετές αλλαγές εναντίον του Ατρομήτου και κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι όταν είσαι σε μια ομάδα, είτε είσαι βασικός είτε θεωρείς αλλαγή, όταν μπαίνεις μέσα και ειδικά σε ένα ντέρμπι δίνεις το 100%. Και για αυτούς που θεωρούνται αλλαγή, νομίζω ότι όταν μπαίνουν μέσα προσπαθούν ακόμα καλύτερα να δείξουν ότι αδικούνται ή οτιδήποτε και να κερδίσουν μια θέση. Συνεπώς, δεν μπορείς να πεις ότι αυτό το πράγμα παίζει ρόλο. Νομίζω ότι σε εμάς στην αντίστοιχη περίπτωση είμαι σίγουρος ότι αν μεθαύριο ο προπονητής κάνει αλλαγές, είμαι σίγουρος ότι θα παίξουμε το ίδιο καλά και θα αποδώσουμε ασχέτως ποιοι θα παίζουν. Τα ποσοστά πρόκλησης στο μυαλό του ότι υπάρχουν στο τελικό κυπέλλου έχουν αλλάξει μετά το σημερινό. Σίγουρα αν υπάρχουν πιθανότητες, όσες και να είναι, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Δεν έχει σημασία πόσες είναι. Είτε είναι 1% είτε είναι 99%. Σημασία έχει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να μην χάνουμε τον στόχο μας, να προπονούμαστε καλά και να κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι.